είμαστε λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους για ένα ακόμη απόγευμα Παρασκευής εδώ στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στα μικρόφωνα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μύρνης εδώ στο στούντιο του NSTV. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να περνάτε πολύ όμορφα, καλό μήνα κιόλας. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τον Οκτώβριο, σήμερα Παρασκευή 7 του μήνα, 7 Οκτωβρίου. Μπήκε λοιπόν και ο Οκτώβριος, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την καρδιά του φθινοπόρου. Τα ξαναλέμε εμείς μετά από 2 εβδομάδες, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας. Εδώ θα είμαστε σήμερα για περίπου μια ώρα, θα ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα η απόψινή μας εκπομπή λόγω κάποιων σημαντικών υποχρεώσεων. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Προερχόμαστε, η εβδομάδα που διανύουμε και ολοκληρώνεται ήταν μια εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων και για ποδόσφαιρο αλλά και για μπάσκετ, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις μπάσκετ και κυρίως η EuroLeague με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να κάνουν το ντεμπούτο τους, να κάνουν τις δικές τους πρεμιέρες. Ο Ολυμπιακός παίζει αργότερα στις 9:30 με την Μπαρτσελώνα. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και ένα ακόμη ατυχές αποτέλεσμα για τους Ερυθρόλευκους στην Ευρώπη. Θα δούμε λίγο τι είχαμε στα παιχνίδια του Champions League και του Europa. Θα δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ εδώ παρέα στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη, Πρώτο Σκόρερ. Είχαμε χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Ένα ακόμη άσχημο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, ένα ακόμη άσχημο αποτέλεσμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη την φετινή χρονιά. 0-3 το τελικό αποτέλεσμα, μια βαριά ήττα για τον Ολυμπιακό. Και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ίσως πιο βαρύ από ό,τι θα άξιζε ο Ολυμπιακός, γιατί κυρίως εκεί για 55-60 λεπτά η αλήθεια είναι ότι το πάλεψε αυτή τη φορά η ομάδα του Μίτσελ να πάρει κάτι από το παιχνίδι, να έχει την πρώτη βαθμολογική συγκομιδή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τελικά η Καραμπάγκ πήρε αυτό που της άξιζε, γιατί στα σημεία ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προδόθηκε κυρίως από δικά του λάθη. Είναι ένα ακόμη άσχημο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, ο οποίος έφτασε πλέον τα 12 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στην Ευρώπη. Μάλιστα τα 9 από αυτά είναι φέτος αυτά τα παιχνίδια. Και έχει αυτή τη στιγμή το χειρότερο ρεκόρ ελληνικής ομάδας. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα που να έχει τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια που να αγνοεί την νίκη στην Ευρώπη. Παράλληλα, βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι και η μοναδική ομάδα ελληνική που συνεχίζει στην Ευρώπη, γιατί όλες οι υπόλοιπες, μην ξεχνάμε, ότι αποκλείστηκαν στα καλοκαιρινά προκριματικά και είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές από εδώ, η μοναδική ελπίδα φέτος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να βρει τις λύσεις στην Ευρώπη. Χθες ο Ολυμπιακός
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε σχέση η ήττα του αυτή ακριβώς με την ήττα π.χ. από τη Φράιμπουργκ ή την ήττα από τη Μακάμπι Χάιφα, εκεί όπου ήταν ένας πραγματικά κάκιστος Ολυμπιακός και πίσω και μπροστά, ειδικά με τη Φράιμπουργκ δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο και δεν μπορούσε ούτε κατά διάνοια να δημιουργήσει, ούτε να δημιουργήσει υποψία ευκαιρίας, όχι απλά μια καλή στιγμή στην εστία των Γερμανών. Ωστόσο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι πάρα πολλά τα αίτια αυτής της αγωνιστικής καθίστασης του Ολυμπιακού και αυτής της αρνητικής του πορείας μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Πολλά τα αίτια και της χθεσινής συγκεκριμένα συντριβής. Εμείς επιγραμματικά να πούμε ότι σίγουρα στήχησαν τα πειράματα του Μίτσελ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό χθες, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό με ένα σύστημα, μπορούμε να το πούμε, 3-4-1-2, με μια τριάδα πίσω με Εμβιλά, Βερσάλικο και Σισε σαν στόπερ, τον Άβυλα και τον Ρέαπτσουκ να έχουν όλη την πλευρά, τον Μπουχαλάκη και τον Κούντε κεντρικά χαφ, τον Μπιέλ προωθημένο λίγο πιο μπροστά του σε ρόλο δεκαριού και τον Γκάρι Ροντρίγκες με τον Ουίτζο Χουάνγκ μπροστά επιθετικό δίδυμο. Δεν ξέρω ήθελε να πετύχει ο Μίτσελ ακριβώς με αυτό το σύστημα. Είναι ένα σύστημα γενικά που δεν έχει βγει στον Ολυμπιακό αυτή η τριάδα στα στόπερ, ούτε και επί Μαρτίνς όταν το δοκίμασε πολλές φορές στους Ερυθρόλευκους ο Πορτογάλος προπονητής, πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι είτε βγήκε είτε δεν βγήκε στο χθεσινό παιχνίδι, και το λέω αυτό γιατί όσο είχε εκείνο το σύστημα ο Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός είχε κρατήσει το 0 στην άμυνα. Βέβαια, πάλι μπορεί να πει κανείς ότι ήταν τελείως συγκυριακό και αυτό το 0 που κράτησε ο Ολυμπιακός στην άμυνα, γιατί και πάλι δέχτηκε φάσεις και πάλι βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς το παιχνίδι, άσχετα αν τελικά δεν μέτρησε το γκολ της Καραμπάγκ επειδή ήταν offside. Θυμίζω τη φάση εκεί των πρώτων λεπτών. Με αυτό το σύστημα πορεύτηκε ο Μίτσελ στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν το άλλαξε ούτε και όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ αποδεδειγμένο ο Ολυμπιακός δεν έθελε ξεκινήσει την απόδοσή του στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ξαναλέω ότι έδειξε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια να έχει περισσότερη διάθεση να δημιουργήσει πράγματα, αλλά υστέρησε στην τελική προσπάθεια. Το σύστημα άλλαξε μόνο όταν έγιναν οι πρώτες αλλαγές και όταν μπήκε και ο Μαρσέλο, αν μπορεί να κρατήσει κάτι ο Ολυμπιακός από αυτή την μαύρη κατά τα άλλα βραδιά τη χθεσινή, είναι ότι ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι γιατί έκανε τον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Μαρσέλο, ένας παίχτης παγκόσμιας κλάσης, και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ποιος είναι ο Μαρσέλο ξανά. Και εκεί κάπως το σύστημα σαν να άλλαξε, γύρισε σε τετράδα πίσω η άμυνα με τον Βρεσάλικο κανονικό στόπερ αυτή τη φορά, όχι δεξί στόπερ σε τριάδα, σε δίδυμο με τον Σισε, τον Ρέαπτσο και τον Άβυλα να έχουν το ρόλο των ακραίων μπακ, και σαν κάτι, σε ένα σύστημα τύπου ρόμβο να έπαιξε ο Μίτσελ με τον Εμβιλά στη βάση, τον Μαρσέλο αριστερά και τον Κούντε δεξιά και τον Μπιέλ στην κορυφή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιτυχημένη και αυτή η ιδέα του Μίτσελ. Φανερά άλλαξε τα πλάνα του γιατί ήθελε να χωρέσει τον Μαρσέλο στα πλάνα αυτά χωρίς να βγάλει και το Ρέαπτσουκ, και ήθελε να τοποθετήσει δηλαδή τον Μαρσέλο μπροστά από τον Μολδαβό για να πάρει κάτι από τις επιθετικές αρετές του παιχνιδιού του Βραζιλιάνου πρώην σούπερστάρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι κάτι που βγήκε στον Ολυμπιακό και στον Μίτσελ, και γενικότερα και τον ντεμπούτο του Μαρσέλο δεν ήταν το ιδανικό και σε προσωπικό επίπεδο, αν και διαβάζω και από χθες το βράδυ μια έντονη κριτική στον Μαρσέλο. Εγώ προσωπικά βλέποντας το παιχνίδι δεν έφτασα στο συμπέρασμα ότι ο κυριότερος παράγοντας της συντριβής του Ολυμπιακού ήταν ο Μαρσέλο και ο βαθμός ανετοιμότητάς του. Απέναντίας μπορούμε να βρούμε πολλούς άλλους παράγοντες που οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε αυτό το πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Φυσικά στους παίκτες που είχαν πολύ αρνητική παρουσία χθες, και ο Παπέσισε και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, και οι δύο έγιναν αλλαγή. Με το Σισε συγκεκριμένα τα έβαλε όλο το γήπεδο και ήταν κάτι που το είδαμε αυτό, και έγινε πολλή συζήτηση και γίνεται
πολλή συζήτηση ακόμη για το τραγικό του λάθος στη φάση όπου η Καραμπάκ πετυχαίνει το δεύτερο της τέρμα. Ο Μίτσελ τον αντικατέστησε αμέσως μετά, αποδοκιμάστηκε από όλο το γήπεδο ο Σενεγαλέζος και η αντίδρασή του δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, γελώντας και δείχνοντας τη φανέλα του στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πολλές φορές ο κάθε παίχτης θα πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα και που μπαίνουν τα όρια και ειδικά ο οποίος πλέον είναι ένας έμπειρος παίχτης, δεν είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που μπορούμε να πούμε ότι παρασύρθηκε από την ένταση της στιγμής, από την απειρία του. Είναι πλέον 27 χρονών, στην πιο όρημη φάση της καριέρας του. Ο Σισε έκανε ένα κάκιστο παιχνίδι, γενικότερα είναι αρνητικός από την αρχή της χρονιάς στον Ολυμπιακό, όχι ότι είναι ο μόνος βέβαια αρνητικός πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό φέτος, αλλά επειδή μιλάμε κυρίως για τον Σισε, όταν ένας παίχτης έχει τόσο αρνητική παρουσία σε ένα παιχνίδι και αντικαθίσταται, όποια και αν είναι η αντίδραση του κοινού, θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι, να μην κάνει τα πράγματα χειρότερα και από εκεί και πέρα να δώσει τις δικές του απαντήσεις στο γήπεδο. Ο Σισε με αυτή του την αντίδραση χθες, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, επέλεξε να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Δεν τον κάλυψε και ο Μίτσελ σε συνέντευξη τύπου και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω πόσα πράγματα λέει για το μέλλον του Σενεγαλέζου στον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε κυρίως στη συμπεριφορά του εκτός γηπέδου ο Μίτσελ και όχι στην απόδοσή του εντός γηπέδου όταν είπε πως δεν είναι κάτι το αποδεκτό η συμπεριφορά του αυτή. Σήμερα νομίζω μάλιστα έγιναν και καινούριες δηλώσεις από τον Μίτσελ αναφορικά με το παιχνίδι στην Κρήτη την Κυριακή το μεσημέρι και είπε πως το Σάββατο θα αποφασιστεί το αν ο Σισε θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ βαρύ κλίμα για το Σισε και για άλλους παίκτες βέβαια. Γενικότερα στον Ολυμπιακό υπάρχει το βαρύ κλίμα από την αρχή της χρονιάς μπορώ να πω. Μόνο οι μεταγραφές του Χάμες και του Μαρσέλο έχουν μέχρι στιγμής ελαφρύνει το κλίμα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός διανύει από το καλοκαίρι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αλλά όσον αφορά συγκεκριμένα το Σισε, όντως είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Σε σημείο που κάποιοι να αναφέρουν πως δεν γνωρίζουν και αν θα ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, αν θέλουμε να το δούμε καθαρά από άποψη ρόστερ, δεν έχει την πολυτέλεια να τελειώσει εντός εισαγωγικών τον Σισε. Από τη στιγμή που έχει φύγει ο Μανολάς, από τη στιγμή που δεν έχει αποκτηθεί άλλο στόπερ, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είναι ο Μπα και ο Ρέτσος τραυματίες. Υπάρχει ο Σοκράτης αυτή τη στιγμή σε center back και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι λύσεις του Βρυσάλικο και του Εμβιλά, παίκτες που κατά συνθήκη μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Και ο Μπουχαλάκης πολύ αρνητικός εχθές και αυτός με πάρα πολλά λάθη. Γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι και κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού ξεχώρισε. Εντάξει, υπήρξαν παίκτες που έδειξαν κάποια παραπάνω διάθεση, όπως ο Άβυλα, ο οποίος είχε και το highlight της βραδιάς, μια απίστευτη τρίπλα λαρεδόνδο με το τακουνάκι εκεί πάνω στην τελική γραμμή. Αν μπορούν κάτι να κρατήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να πούμε πως είναι αυτή η φάση. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες έδειξε κάποια διάθεση, και ο Μπιέλ έδωσε κάποια στοιχεία έτσι λίγο φαντασία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά από εκεί και πέρα. Η ουσία ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα της Καραμπάγκ, ήταν επιπόλαιος στην τελική προσπάθεια και πάλι δεν βγήκαν οι συνεργασίες. Αρνητικός και πάλι ο Ιτζο Χουάνγκ, ο οποίος ήρθε με πολλές περγαμηνές από το πρωτάθλημα της Γαλλίας, αλλά δεν έχει καταφέρει ούτε στο ελάχιστο να δικαιώσει τις προσδοκίες. Σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του και συμπαίκτη στην εθνική ομάδα Νότιας Κορέας, τον Ινμπεομ Χουάνγκ, ο οποίος πάντα ποτέ βρίσκεται στην δεκάδα του Ολυμπιακού, δίνει μια διαφορετική πνοή στο παιχνίδι με τις κάθετες μπαλιές του και την ποιότητά του και τη δημιουργικότητά του. Ανεξήγητα τον άφησε ο Μίτσελ εκτός στην δεκάδα χθες. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πειράματα στα οποία προχώρησε ο Ισπανός τεχνικός. Επέλεξε να ανακατέψει πολύ την τράπουλα, να κάνει πειράματα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και δει τόσο κρίσιμο. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει και πού να κάνει τις δοκιμές από τη στιγμή που έχει γίνει όπως έχει γίνει όλο αυτό με το σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Έχει τελειώσει πλέον η προετοιμασία, έχουν αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Ο Μίτσελ δεν μπόρεσε να, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, να κάνει προετοιμασία με την ομάδα και να την χτίσει από το καλοκαίρι. Αλλά να που επειδή όλοι δικαιώνονται εκ του αποτελέσματος και κρίνονται εκ του αποτελέσματος, δεν βγήκε καμία επιλογή του Μίτσελ στο χθεσινό παιχνίδι.
Βέβαια εδώ πέρα μπαίνει η υποσημείωση γνωστή πλέον που θα ακολουθεί τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ, που λέει ότι άλλη ομάδα θα, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συνηθίσουν ότι θα βλέπουν άλλη ομάδα στην Ευρώπη και άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή η ομάδα που κατεβάζει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με την ομάδα που κατεβάζει στην Ευρώπη, και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες, πάρα πολύ σημαντικές μονάδες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, όπως ο Χάμες, όπως ο Μπακαμπού που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με τα δύο γκολ και έκανε πολύ θετικό ντεμπούτο στο Καρεσκάκι αγωνιζόμενος, όπως ο Σαμασέκου που αποκτήθηκε για να δώσει πολλές λύσεις στη θέση 6. Υπάρχουν και τραυματισμοί, όπως είπαμε, Μπα, Ρέτσος έκαναν τα κουκιά να είναι πολύ μετρημένα στην άμυνα. Ο Ελαραμπή, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, δεν μπορούσε να υπολογίσει αυτόν τον Μίτσελ γιατί είναι τραυματίας. Επομένως, κλήθηκε ο Ισπανός να παρατάξει και πάλι μια ομάδα, μια ενδεκάδα ανάγκης, και αυτό είναι κάτι που θα γίνεται μέχρι την τελευταία αγωνιστική του Europa League. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να πορευτεί με αυτό. Ήρθαν έτσι τα δεδομένα, ήρθαν έτσι τα πράγματα φέτος, ήταν έτσι ο σχεδιασμός και τόσο τρελό το καλοκαίρι του Ολυμπιακού, που έχει δημιουργηθεί πλέον αυτή η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός να έχει 37 με 40 παίκτες στο ρόστερ, να μην έχει ξεκαθαριστεί. Να μην έχει ξεκαθαρίσει ένας βασικός κορμός στον οποίο μπορεί να βασιστεί ένας προπονητής, να μην έχει επιτρέψει στον προπονητή, είτε αυτός λέγεται Κορμπεράν, είτε Μαρτίνς, είτε Μίτσελ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τρεις προπονητές και είναι ακόμη αρχές Οκτώβρη, να βρει μια σωστή συνταγή. Μην πάμε μακριά, είδαμε και παίχτες που ήταν εκτός αποστολής με τον Ατρόμητο να είναι βασικοί στο παιχνίδι με την Καράμπαγκ, όπως ο Κούντε και ο Μπουχαλάκης, που αν δεν κάνω λάθος δεν ήταν ούτε στον πάγκο με τον Ατρόμητο. Επομένως, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο δείκτη δυσκολίας ως προς το να κάνεις κάτι καλό στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή σκηνή που είναι τόσο απαιτητική πλέον και γίνεται όλο ένα και πιο απαιτητική με τα χρόνια. Ακόμα και σε έναν όμιλο που θεωρητικά δεν τρομάζει με Φράιμπουργκ, Νάντ και Καραμπάγκ, αλλά είναι τέτοια εικόνα του Ολυμπιακού φέτος, δεν έχει ακόμη νίκη στην Ευρώπη και είναι γενικότερα και τέτοια η εικόνα πλέον των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, που Δεν έχουμε την πολυτέλεια να θεωρούμε εύκολο ή δύσκολο έναν όμιλο. Όλα τα παιχνίδια είναι απαιτητικά πλέον εδώ που έχουμε φτάσει. Τώρα, ο Ολυμπιακός, είπαμε πως τρέχει ένα πολύ μεγάλο αρνητικό σερί που είναι πολύ άσχημο για το πρεστίζ του στην Ευρώπη, το οποίο μεγάλωσε με τις μεταγραφές του Μαρσέλο και του Χάμες, εννοείται. Ο Μαρσέλο και ο Χάμες και με τις αναρτήσεις τους στα social media και με την είδηση της μεταγραφής τους που έκανε το γύρο του κόσμου έδωσαν πολλούς πόντους στον brand name του Ολυμπιακού. Αυτό το brand name Ολυμπιακός το αμαυρώνει με την φετινή του πορεία στην Ευρώπη, με αυτό το 0 στα 3 που έχει μέχρι στιγμής στο Europa League, με το ότι δεν έχει νίκη στα προκριματικά και στους ομίλους, με το ότι δεν έχει νίκη στα τελευταία 12 παιχνίδια του τα ευρωπαϊκά. Η συζήτηση στα στόματα πολλών έχει να κάνει με το αν υπάρχει μέλλον για αυτήν την ομάδα στην Ευρώπη, αν υπάρχει έστω ελπίδα να καταληφθεί η τρίτη θέση που οδηγεί στο conference, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μόνο γι' αυτό πρέπει να συζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να πάρει τις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση του Europa League. Μαθηματικά φυσικά υπάρχουν ελπίδες. Ουσιαστικά τώρα δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτό με ασφάλεια. Ο Ολυμπιακός έχει άλλα τρία παιχνίδια, δύο κολλητά εκτός έδρας. Με Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν την επόμενη Πέμπτη, με Φράιμπουργκ στη Γερμανία και κλείνει τις υποχρεώσεις του με την Άντζο Καρεσκάκη. Κάποιοι βέβαια μπορούν να πούνε ότι είναι και καλό που ο Ολυμπιακός έχει δύο κολλητά εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί θα τα παίξει μακριά από την πίεση του Καρεσκάκη, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη στον Ολυμπιακό. Ίσως του κάνει καλό να δώσει παιχνίδια μακριά από το Καρεσκάκη. Δεν έχει πολυτέλεια για άλλες απώλειες ο Ολυμπιακός. Αν θέλει έστω να διεκδικήσει την τρίτη θέση που οδηγεί στο conference, η NAD μας έχει δείξει ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο σαν ομάδα φέτος, αλλά σίγουρα από αυτό τον Ολυμπιακό τον πολύ κακό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι ανώτερη. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμη με σιγουριά τι μπορεί να γίνει. Το σίγουρο είναι ότι είναι μετρημένα τα κουκιά για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Είπαμε ότι μπορεί να στηριχθεί σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αυτή την ομάδα που είδαμε χθες θα έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να ποντάρει στους υπόλοιπους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν στο τέλος του Σεπτέμβρη.
Και αυτό είναι που προβληματίζει αυτή τη στιγμή ως προς το μέλλον του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Πάντως, το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σειρά από πολύ βαριές ήττες στο Καρεσκάκι και το 0-3 από την Αταλάντα πέρσι, που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ευρωπαϊκό, και το 0-4 από τη Μακάμπι φέτος και το 0-3 από Φράιμπουργκ και Κάραμπαγκ. Δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ, δεν προσφέρει καμία σιγουριά η άμυνά του, δεν μπορεί να δημιουργήσει με ευκολία φάσεις, δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι του και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει γενικότερα ξεκάθαρο πλάνο για την ενδεκάδα, για την αποστολή, για το ποιοι παίχτες θα απαρτίζουν ένα βασικό κορμό για την ομάδα. Δεν έχει γίνει ακόμα το απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα. Όλα για τον Ολυμπιακό φέτος γίνονται καθυστερημένα, έτσι όπως πήγε ο σχεδιασμός και το καλοκαίρι αυτής της σεζόν. Και γι' αυτό θα είναι καταλυτικό για τον Ολυμπιακό το διάστημα διακοπής για το Μουντιάλ και γι' αυτό επίσης λέμε ότι πολύ δύσκολα ο Ολυμπιακός θα έχει ευρωπαϊκό μέλλον τη φετινή σεζόν. Ελπίζουμε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να μας διαψεύσει, γιατί όντως η ομάδα του Πειραιά είναι η μοναδική ελπίδα, ξαναλέω, του ελληνικού ποδοσφαίρου κάτι να πάρει από αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στο UEFA ranking. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο δεύτερο γύρο του Europa League. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι η Freiburg νίκησε με 2-0 την Nand και οδηγεί την κούρσα σε αυτό το όμιλο. 6 βαθμούς έχει η Karabag, 3 έχει η Nand, 9 έχει η Freiburg και χωρίς βαθμό ο Ολυμπιακός. Πλέον ο βασικός του αντίπαλος είναι η Nand για την τρίτη θέση του Conference, το οποίο Conference κακώς υποτιμάται, να πούμε, από πολλούς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμάμε διοργανώσεις. Άλλωστε, δεν την υποτίμησε αυτή η διοργάνωση ολόκληρη η Ρώμα, που πήρε το πρώτο της τίτλο μετά από 14 χρόνια πέρσι, στον τελικό με την Feyenoord. Και μην ξεχνάμε βέβαια πως όσον αφορά και την Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση πέρσι του Conference. Επομένως, για αυτόν τον Ολυμπιακό παρακολουθούμε φέτος. Το να πάρει την τρίτη θέση και να συνεχίσει το Conference πιστεύω ότι θα είναι τεράστια επιτυχία, όχι απλά κάτι με το οποίο πρέπει να συμβιβαστεί ο Ολυμπιακός. We'll be right back.
Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να πάμε λίγο στο Champions League, εκεί όπου πάντα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, είχαμε παιχνίδια και αποτελέσματα που ξεχωρίσανε. Τώρα που ολοκληρώθηκε και ο πρώτος γύρος των ομίλων και έχουμε μια λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα. Καταρχάς, να πούμε πως νομίζω για τους περισσότερους, μην πω για όλους, το αποτέλεσμα αυτής της τρίτης αγωνιστικής και το παιχνίδι αυτής της τρίτης αγωνιστικής ήταν στο Άμστερνταμ, στη Johan Cruyff Arena, το τρομερό Άγιαξ Νάπολη 1-6, ένα φοβερό, επιβλητικό, εμφατικό πέρασμα της τρομερής φέτος Νάπολη από την έδρα του Άγιαξ, ένα παιχνίδι που το περίμενα πολύ αμφίροπο, αλλά τελικά ήταν παράσταση για μία ομάδα, μία Νάπολη τρομερή, μία Νάπολη η οποία έχει τάσει τα 13 γκολ σε 3 παιχνίδια στο Champions League, είναι η μοναδική, η πρώτη ιταλική ομάδα μάλλον, που σκοράρει πάνω από 10 γκολ στις πρώτες 3 αγωνιστικές των ομίλων του Champions League. Βάλτε και τα 18 γκολ που έχει μέχρι στιγμής στην Ιταλία, μας κάνει 31 γκολ σε 11 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, που έχει δώσει φέτος όλες τις οργανώσεις. Ένας μέσος όρος περίπου 3 γκολ ανά παιχνίδι. Η αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου, ομάδα του Σπαλέτη. Έχουμε ξαναμιλήσει για την Νάπολη σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για την τρομερή αποκάλυψη των Κβαρατσχέλια, που σκοράρει ένα ακόμη τέρμα και είναι ο πρώτος σκόρερ των Ναπολιτάνων, για τον Ρας Παντόρι που και αυτό σκοράρει συνεχώς. Για την ενίσχυση της Νάπολη, παρά το γεγονός ότι έχασε παίχτες σημαίες, όχι απλά σημαντικές μονάδες, το καλοκαίρι, όπως ο Ινσίνι, όπως ο Μέρτενς, όπως ο Κουλιμπαλί, όπως ο Φαμπιάν Ρουίθ, και παρά το γεγονός πως κάπως άργησε η ενίσχυση, επένδυσε σωστά η Νάπολη με τις μεταγραφές και του Κιμ, του σέντερ μπακ από την Φενέρ, και του Σιμεώνε με το Ρασπαντόρι στην επίθεση, και του Κβαρατσχέλια φυσικά, που πλήρωσε μόλις 10 εκατομμύρια στην Δυναμό Μπατούμι από τη Γεωργία για ένα φανταστικό ποδοσφαιριστή που είχαμε δει εμείς τι μπορεί να κάνει στα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας με τη Γεωργία πριν από μερικούς μήνες. Και έχει φτιάξει πλέον μια εντυπωσιακή ομάδα που έχει σκορπίσει με 4 γκολ τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα του Champions League, με 6 γκολ τον Άγιαξ στην τρίτη αγωνιστική, με 3 γκολ και τη Rangers. Είναι πρώτη μαζί με την Αταλάντα στην Ιταλία, αίτητη. Και να δούμε πού θα φτάσει βέβαια. Δεν λέμε ότι μπορεί να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά την εποχή Μαραντόνα ή να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, ξέρω εγώ, του Champions League. Γιατί ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς και μην ξεχνάμε ότι η χρονιά είναι πολύ περίεργη, με διακοπή και μια μεγάλη διακοπή μάλιστα λόγω του Μουντιάλ. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν και οι ομάδες μετά. Αλλά σίγουρα αυτή η Νάπολη μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι η πιο ευχάριστη ομάδα να τη βλέπει στο μάτι σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project που τρέχει αυτό στον Ιταλικό Νότο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα φτάσει πραγματικά. Από εκεί και πέρα είχαμε επίσης μια ακόμη ομάδα που ξεχωρίσει στο φετινό Champions League. Συγγνώμη, ακόμα μια ομάδα που έχει ξεχωρίσει το φετινό Champions League, η Breeze, που έχει κάνει το 3-3 ενώ δεν την περίμενε κανένας. Και μάλιστα σε δύσκολο όμιλο με Ατλέτικο, Πόρτο και Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μετά την 4 μέσα στην έδρα της Πόρτο, νίξε και την Ατλέτικο με 2-0. Με μεγάλο πρωταγωνιστή μέχρι στιγμής σε αυτήν την πορεία της, τον Φεράν Τζουτκλά, τον πρώην παίχτη της Μπαρτσελώνα, των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα. Και έχει βάλει δύσκολα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία απειλείται με αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων. Όπως με αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων απειλείται και η Μπαρτσελόνα μετά την ήττα της, να πούμε, στο Μεάτσα με 1-0 από την Ίντερ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που φωνάζει για διαιτησία η Μπαρτσελόνα, σε εκείνη τη φάση στο τέλος με το χέρι του Ντάμπρις, όπου οι διαιτητές επέλεξαν να μην δώσουν πέναλτι. Μάλλον ακατανόητη απόφαση από τη στιγμή που τέτοιου είδους φάσεις δίνονται πέναλτι πλέον στην εποχή του ΒΑΡ. Άσχετα βέβαια από αυτό, όπως και να έχει, μια μεγάλη νίκη για την Ίντερ με 1-0 με τον γκολ του Τσαλχάνογλου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μια νίκη που τη χρειαζόταν η Ίντερ, που δεν έχει ξεκινήσει καλά στην Ιταλία και βρίσκεται σε ένα πολύ απαιτητικό όμιλο με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα και Βικτόρια Πλίζαν βέβαια. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί ως εξής κατάσταση στους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο η Νάπολη, που είπαμε πως έχει εντυπωσιάσει, έχει το 3-3 και έχει 9 βαθμούς. Η Λίβερπουλ είναι στους 6, νίκησε την Rangers με 2-0. Το πρώτο γκολ το έβαλε μάλιστα με απευθείας εκτέλεση σε φάουλ ο Άρνολντ, ο οποίος έχει ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό για το γεγονός ότι είναι ντεφορμέ, αλλά έδωσε τη δική του απάντηση
με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ στο μάτς του Anfield. Τρεις βαθμοί για τον Άγιαξ, χωρίς βαθμό οι Σκοτσέζοι, οι Rangers. Στο δεύτερο όμιλο είπαμε πως και η Μπρίζ έχει το 3-3, η μεγάλη, η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής διοργάνωσης. Και από τρεις βαθμούς έχουν Πόρτο, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτός ο όμιλος θα μας κρατήσει αγωνία μέχρι το τέλος. Στο τρίτο όμιλο η Μπάγερν έχει 9 βαθμούς, 6 έχει Ίντερ, 3 μόλις η Μπαρτσελώνα, χωρίς βαθμό Βικτόρια Πλιτζέν. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο παιχνίδι είναι για την Μπαρτσελώνα αυτό της επόμενης εβδομάδας στο Καμπ Νου, κόντρα στους Νερατζούρι. Στον τέταρτο όμιλο η Sporting έχει 6 βαθμούς, από 4 έχει η Tottenham και η Eintracht, 3 βαθμοί για τη Marseille. Η Marseille που πήρε μόλις τώρα την πρώτη της νίκη, εμφατική νίκη βέβαια, με 4-1 κόντρα στην Sporting Λισαβόνας. Τότε να μείνει στο 0 με την Eintracht. Στον πέμπτο όμιλο και εκεί πολύ λεπτές ισορροπίες. Πρώτη η Salzburg με 5 βαθμούς. Η Chelsea δεν είχε άλλη επιλογή από το να νικήσει τη Μίλαν. Το έκανε με εμφαντικό τρόπο με 3-0 στο Stamford Bridge. Σκοράρει και ο Μπαμεγιάνγκ το πρώτο του γκολ με τους μπλε. Στους 4 έμεινε η Μίλαν και 3 βαθμούς έχει η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η Chelsea ξεκίνησε άσχημα με την ήττα από την Δυναμό Ζάγκρεμπ και την ισοπαλία με τη Salzburg. Ήταν και αυτή η κακή κίνηση του Champions League ένας λόγος για τον οποίο απολύθηκε ο Τούχελ τον Σεπτέμβριο, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Στον έκτο όμιλο η Real Madrid έκρυψε την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις στο μάτς με τη Σαχτάρ. Είχε 36 τελικές προσπάθειες, πραγματικά απίστευτο, αλλά ανοίξε μόλις 2-1 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παραλίγο να τη τυχήσει στο τέλος αυτή η ανικανότητα, να το πούμε έτσι, το να τελειώσει τις φάσεις. Αλλά τελικά πήρε αυτό που ήθελε με βραζιλιάνικα γκολ του Ροντρίγκο και του Βινίσιους. Έχει και αυτή το 3-3. Και λογικά δεν θα δυσκολευτεί να περάσει και μάλιστα ως πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Δεύτερη είναι η Σαχτάρ με 4 βαθμούς. Τρίτη Λειψία με 3 βαθμούς που πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Celtic. Την πρώτη νίκη σε αυτό το Champions League. Η Celtic έχει μόλις 1 βαθμό, είναι στο τέλος. Στον 7ο όμιλο η City έχει 9 βαθμούς. Η Dortmund έχει 6 από έναν μόλις η Σεβίλη και η Κοπεχάγη. Έχει ξεκαθαρίσει κατάσταση αυτόν τον όμιλο. Δεδομένα έχουν αποστασιοποιηθεί από τις υπόλοιπες ομάδες City και Dortmund και περιμένουμε αυτές οι δύο να περάσουν από την φάση. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Η Σεβίλη υπέστη άλλη μια βαριά ήττα με 1-4 μέσα στο Σάντσεθ Πιθουάν από την Dortmund και αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ζουλίεν Λοπετέγγι. Αναλαμβάνει πλέον ο Χόρχε Σαμπάολι. Ο Λοπετέγγι μετά από 2,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στη Σεβίλη αποχωρεί. Έχει αφήσει πρίκα βέβαια ένα Europa League. Ένα ακόμη Europa League στην ιστορία της Σεβίλης το 2020 κόντρα στην Ίντερ. Η City νίκησε εύκολα την Κοπεχάγη με 5-0. Τα δύο γκολ τα έβαλε ο Χάλαντ, ο οποίος συνεχίζει το δικό του βιολί. Ένας απίστευτος πραγματικά Χάλαντ. Μετά το hat-trick που σκόραρε στο ντέρμπι του Manchester, στο εντυπωσιακό 6-3 της City επί της United την περασμένη Κυριακή. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο hat-trick του στην Premier League, σε εντός έδρας παιχνίδι της City. Σκόρα δηλαδή ο γκολ τώρα με την Κοπεχάγη. Εδώ κάνω μια παρένθεση για να δείτε το πόσο απίστευτα στατιστικά έχει ο Χάλαντ ήδη φέτος και είμαστε ακόμη στις αρχές Οκτώβρη. Έχει 19 γκολ και είμαστε ακόμη όντως την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. 19 γκολ σε όλες τις οργανώσεις, 14 στην Premier League, 5 στο Champions League. Και έγινε ο γρηγορότερος παίκτης που πετυχαίνει, ο παίκτης που πετυχαίνει μάλλον πιο γρήγορα χατρίκ από κάθε άλλον στην Premier League. Χρειάστηκε μόλις, που πετυχαίνει 3 χατρίκ, με συγχωρείτε, στην Premier League. Χρειάστηκε μόλις 8 παιχνίδια για να το κάνει αυτό, να πετύχει 3 χατρίκ σε μόλις 8 παιχνίδια. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Mike Lowen στη λίστα, ο οποίος χρειάστηκε 48 παιχνίδια για να πετύχει 3 χατρίκ στην Premier League. 40 παιχνίδια παραπάνω από το Haaland χρειάστηκε ο Owen και είναι μόλις ο δεύτερος στη λίστα, καταλαβαίνετε, και ήταν μέχρι πρώτος ο πρώτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί τέρας της φύσης πραγματικά μιλάμε. Έκανε και μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο τερματοφύλακας της Κοπεχάγης αμέσως μετά τη λήξη του μάτς και είπε ότι ο Χάλαντ δεν είναι γήινος. Κάπως έτσι νιώθουν οι περισσότεροι όταν βλέπουν συγκεκριμένο παίχτη να παίζει και να σκοράρει. Μάλιστα ο Γκουαρδιόλα τον απέστειλε στο ημίχρονο για να τον προφυλάξει κιόλας και για τα επόμενα παιχνίδια. Επομένως, ο Χάλαντ είναι εκτός των άλλων και πρώτος σκόρερ της φάσης των ομίλων του Champions League με 5 γκολ. Έχει 28 γκολ στο Champions League σε 22 παιχνίδια και είναι μόλις 22 χρονών. Ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο φυσικά στην ηλικία του είχαν τόσα πολλά γκολ στο Champions League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος, αν μείνει υγιής από τραυματισμούς, πραγματικά είναι έτοιμος να αφήσει εποχή και να εξελιχθεί
ίσως και τον κορυφαίο striker που είδε ποτέ το ποδόσφαιρο, αλλά ας περιμένουμε γιατί είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς στην καριέρα του και πάρα πολύ μικρός. Λοιπόν, και στον 8ο όμιλο έχουμε την Παρή και την Μπενφίκα να ισοβαθμούν στους 7. 1-1 το μεταξύ του παιχνίδι στο Νταλούζ. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο να δημιουργούν πολλές τελικές. Ένα παιχνίδι που πρωταγωνίστησαν οι τερματοφύλακες κατά κύριο λόγο. Ο Βλαχοδήμος για την Μπενφίκα και ο Ντοναρούμα για την Παρή Σεζερμέν. Πολλές επεμβάσεις και από την Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα. Είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά του με Εμπαπέ, Μέση και Νεϊμάρ απέναντί του. Την κατάσταση ήθελε να εκμεταλλευτεί η Γιουβέντους, η οποία πήρε την πρώτη νίκη τελικά στον όμιλο. Κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα νίκησε με 3-1. Με τον Άγχελ Ντι Μαρία φυσικά να είναι μεγάλο πρωταγωνιστή και να βγαίνει και MVP του μάτς, μοιράζοντας 3 assist. Μοιράζοντας δηλαδή τις assist σε όλα τα γκολ της Γιουβέντους. Λοιπόν, και κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στους ομίλους του Champions League μετά από το τέλος του πρώτου γύρου. Ξεκινάει αμέσως ο δεύτερος γύρος. Είναι απανωτές οι υποχρεώσεις των ομάδων και στα ευρωπαϊκά κύπελα, γιατί θυμίζω ότι στις αρχές του Νοέμβρη πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι φάσεις των ομίλων, όλη αυτή η πρώτη φάση και σε Europa League και σε Conference League, γιατί έχουμε τη διακοπή για το Mundial. Επομένως, περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτή την πρώτη φάση των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ξαναλέμε ότι κρατάμε στο Champions League ότι είναι πολλά τα μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει σε δύσκολη θέση. Η Juventus, η Barcelona, η Ατλέτικο Μαδρίτης, για παράδειγμα, η Μίλαν, η Tottenham. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχουμε εκπλήξεις στο φετινό Champions League. Πάντα έχουμε νομοτελειακά, κάθε φορά. Άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες. Και πώς θα εξελιχθούν λοιπόν τα πράγματα στην συνέχεια. Να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ. Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε την πρεμιέρα της EuroLeague. Χθες είχαμε την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και σήμερα έχουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Και οι δύο αντιμετώπισαν σε ισπανικές ομάδες, στις κορυφαίες ισπανικές ομάδες, Real και Barcelona. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε χθες τη Real Madrid στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μια ήττα στις λεπτομέρειες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει
με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία του στη φετινή EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει φέτος αυτή η χρονιά να είναι η χρονιά της επανακαμψής του, γιατί προέρχεται από δύο πολύ κακές σεζόν στη EuroLeague, και ειδικά η περσινή δεν ήταν μια χρονιά αντάξια του ονόματος και της βαρύτητας φανέλας του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Ήταν 68-71 με μόλις 3 πόντους διαφορά για έναν Παναθηναϊκό του οποίου του στήχησε ένα νεκρό διάστημα στα τελευταία λεπτά, το οποίο φυσικά η πολύπειρη και πολύ ποιοτική Real Madrid της εκμεταλλεύτηκε. Ένα σερί 7-0 των Ισπανών στο τελευταίο δίλεπτο ουσιαστικά ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, και ήταν αρκετό για να γύρει την πλάστιγκα υπέρ της βασίλισσας της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να κρατήσει κάτι στα θετικά του, είναι η άμυνα. Σίγουρα έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κράτησε στους 71 μόλις πόντους στη Ρεάλ. Βέβαια, δεν πήρε το ίδιο καλό βαθμό στην επίθεση, μένοντας στους 68 πόντους, και σίγουρα πρέπει να βελτιώσει τα ποσοστά ευστοχίας του στην συνέχεια, αν θέλει να κάνει μια καλή πορεία φέτος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, που διαβάζω εδώ και τα στατιστικά, είχε πάρα πολύ άσχημο ποσοστό στα τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 9 στα 28 μόλις, και 10 χαμένες βολές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα στατιστικά, όσο καλή άμυνα και να παίξεις, είναι δύσκολο να επιβληθείς απέναντι σε μια ομάδα όπως η Real Madrid. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, εκτός από την καλή του άμυνα, κρατάει και το γεγονός ότι ήταν ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος κόντρα στη Real, ότι την έφτασε μέχρι το τέλος να διεκδικεί το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Παναθηναϊκός με πολλές αλλαγές, το είχαμε πει και άλλη φορά σε αυτή την εκπομπή, και θα πάρει ένα αλφα χρονικό διάστημα για να δέσει ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα. Έχει έναν νέο προπονητή, το Μαυροβούνιο, τον Ράντονιτς, έχει αρκετούς νέους παίχτες σε κομβικές θέσεις που έχουν πάρει πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως ο Παρισλή, για παράδειγμα, που του έχει δοθεί η μπαγκέτα του μαέστρου, και πολλές γενικά προσθήκες σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει όπλο την ομοιογένεια φέτος, γιατί έκανε λίγες και μετρημένες προσθήκες και συνεχίζει και με τον ίδιο προπονητή. Έχει δηλαδή μια φόρμουλα στην οποία μπορεί να βασιστεί ήδη από την περσινή πολύ επιτυχημένη σεζόν. Η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε και στο τελικό του Super Cup της περασμένης Κυριακής στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, πήρε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις επίσημες υποχρεώσεις, νικώντας τον Παναθηναϊκό και παίρνοντας αυτό το τρόπαιο. Αλλά πλέον αρχίζουν τα σημαντικά. Αρχίζει η EuroLeague και ο Ολυμπιακός κάνει το δικό του ντεμπούτο, να πούμε, σε πολύ λίγη ώρα, σε λιγότερο από 2 ώρες, στις 9:30, στο Palau Blaugrana, στην έδρα της Μπαρτσελώνα. Και ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στους Καταλανούς. Η EuroLeague βέβαια είναι ένας μαραθώνιος, το ξέρουμε. Όλες οι ομάδες θα παίξουν με όλους. Στόχος και για τις δύο ελληνικές ομάδες, τις δύο ομάδες μας, είναι το πλασάρισμα στην οκτάδα και είσοδος στα play-offs. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε για αυτή την Παρασκευή. Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι θα ολοκληρώσουμε λίγο νωρίτερα την σημερινή μας εκπομπή. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στα μικρόφωνα του NSTV. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους, καθώς ήταν η πρώτη μας εκπομπή για τον Οκτώβριο. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευόβραδο και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Να πω ότι όσον αφορά τον αθλητισμό της Νέας Μύρνης, έρχεται μια πολύ σημαντική εβδομάδα για το βόλεϊ, γιατί την Τετάρτη, και εμείς θα είμαστε εκεί, ο Μίλωνας, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της απέναντι στην Χαποέλ Μάτε Άσερ, την ομάδα από το Ισραήλ. Και περιμένουν οι άνθρωποι του Μίλωνα ένα γεμάτο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Μίλωνα. Η Νέα Σμύρνη που θα έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στο βόλεϊ, και αυτό μόνο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ενώ σε λίγες μέρες, και την επόμενη εβδομάδα, από 13, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί και η δεύτερη φάση των προκριματικών του Champions League στο Πόλο, στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, λέει, αυτή που έρχεται όσον αφορά τον αθλητισμό της Νέας Σμύρνης, με τη συμμετοχή και του Πανιωνίου φυσικά, με τον Πανιώνιο να ψάχνει
αφού ήταν εξαιρετικό στον πρώτο προγραμματικό που έγινε στο Τουρκουά στη Γαλλία, να ψάχνει τον τρόπο να περάσει και στην επόμενη φάση για να εκπροσωπήσει και αυτό στην Ελλάδα στην τελική φάση του Champions League, ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε την επόμενη Παρασκευή, όταν θα έχουμε και περισσότερη ώρα στην διάθεσή μας. Εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε για αυτή την εβδομάδα. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας εδώ στο μικρόφωνο του NSTV. Να είστε καλά πάντα. Τα ξαναλέμε. Γεια σας.